Πώς θα περάσατε τώρα αυτή την εβδομάδα? Ναι. Εμείς εδώ στα Βίλια να ευχαριστήσουμε για το φίλο μας το Φάνη που έρχεται όλες τις συμφορές που έχουμε και να του πούμε το εξής, ότι εμείς εδώ στα Βίλια μας έχουν βάλει στο αυστηρό lockdown χωρίς να υπάρχει λόγος. Τα Βίλια ανήκουν στη Δυτική Αττική. Ναι. Είναι με τον Καλλικράτη ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας. Αλλά εμείς ανήκουμε 45 χιλιόμετρα από τον Ασπρόπυργο, 40 από την Ελευσίνα και 30 από τη Μάνδρα. Και είστε μόνο 2.000 χιλιόμετρα. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος, γιατί ήρθε το ΕΟΔΗ, έκανε 150 άτομα τεστ, δεν βρήκε κανένα πρόβλημα, δεν υπήρχε κανένα θετικό. Και έχουμε τώρα το Δήμο μας να μαραζώνει. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Από αυτή την κατάσταση. Και να σας πω και κάτι που είναι τραγέλαφο, είναι πολύ σοβαρό. Ναι, ναι. Τα Μέγαρα είναι δίπλα μας. Το Αλεποχώρι το έχουμε μαζί. Ναι. Ναι. Είναι ένας οικισμός που έχει πάνω από 1.000 κατοίκους. Ο μισό έχει lockdown, το μισό δεν έχει. Πώς εξηγείται αυτό? Με το αυστηρό lockdown μιλάμε. Με το αυστηρό μιλάμε πάντα. Το οποίο επηρεάζει το πότε θα βγει ο κόσμος από τα σπίτια, αλλά μετά τις 6 αυτό σας έχει ταλαιπωρήσει πιο πολύ. Βεβαίως, ακούστε να δείτε ποιο είναι το σοβαρό πρόβλημα με εμάς. Εμείς είμαστε μια τουριστική περιοχή, η οποία ό,τι κάνει η οικονομία μας είναι αυτόν τον χρόνο και αυτές τις γιορτινές ημέρες έρχονται και ψωνίζουν στο Δήμο μας οι συμπολίτες μας. Μην νομίζετε ότι γίνεται τίποτα κόλαση εδώ. Ναι. Αυτό που είναι όμως πολύ σοβαρό, δεν μπορεί να μας δυσφημούν εμάς την Ινόη, το Κρεκούγκι, χωρίς κανένα περιστατικό. Και δεν μπορεί να είμαστε εμείς, γιατί πρέπει κύριε Παυλόπουλε κάποιος να μας εξηγήσει πώς γίνεται η αξιολόγηση του πρώτου βαθμού, του δεύτερου, του τρίτου και πώς πάμε στο κόκκινο εμείς με μηδέν κρούσματα, χωρίς κανένα περιστατικό. Εσείς εκεί δεν έχετε. Ποιος μας έβαλε στη... Μηδέν σου λέει τα κρούσματα. Στη βαριά κατηγορία. Τώρα πρόεδρε, έχετε δίκιο, είστε και τόσα χιλιόμετρα μακριά και απλά επειδή ανήκετε στην ενότητα της Μάνδρας, έχετε κι εσείς αυτό το πρόβλημα. Έχετε δίκιο πάντως. Πληρώνουμε τα προβλήματα του Ραγκούση. Ναι, τώρα αυτό δεν μπορεί να λυθεί άμεσα. Τώρα κοιτάξτε. Ναι, αλλά είναι σοβαρό πρόβλημα. Επειδή δεν μπορεί να λυθεί άμεσα αυτό, να έχουμε αλλαγή σε αυτό, τουλάχιστον ναι, να το αυτό δούνε. Ναι, αλλά αυτό το λέμε να ακούνε ειδικοί. Έχει ναι, δίκιο. Να το δούνε, γιατί είστε όντως μακριά και αν λέτε ότι δεν έχετε και κανένα κρούσμα και έχει έρθει και το κλιμάκι του ΕΔΙ εκεί και έχει κανένα κάνει τους ελέγχους. Κυρία Ντόρα μου, και θέλω να έρθετε να σας φιλοξενήσουμε. Αμέ, μόλις τελειώσει αυτή η περιπέτεια θα είμαστε οι πρώτοι που θα έρθουμε στα Βίλια. Εκτός από το Φάνη. Τώρα, γιατί δεν έχουμε πρόβλημα.